Το Ουκρανικό στρατιωτικό προσωπικό έχει αναπτύξει ένα μεγάλη κλίμακα δίκτυο αναγνώριση οίκου σε όλη την επικράτεια τη χώρα για τον εντοπισμό ρωσικών UAV καμικάζι τη οικογένεια Geranium. Ο διοικητή τη πολεμική αεροπορία των ΗΠΑ σε Φρική και Αφρική, πτέραρχο Τζέιμ Χέγκερ, μίλησε σχετικά, δίνοντα κάποιε λεπτομέρειε και αποκαλύπτοντα ένα από τα μυστικά του Ουκρανικού συστήματος αεράμινα. Σύμφωνα με τον Αμερικανό Στρατιωτικό Διοικητή, 8.000 κινητά τηλέφωνα είναι εγκατεστημένα σε πύργους σε όλη την επικράτεια τη Ουκρανία. Όλα αυτά ενώνονται σε ένα κοινό δίκτυο και συνδέονται με αρχηγείο και το ειδικό κέντρο εντελών αφού χρησιμοποιώντα τα μικρόφωνά του εντοπίζουν αμέσω υπτάμενα αντικείμενα από το χαρακτηριστικό ήχο του. Με περίπου 8.000 κινητά τηλέφωνα σε λειτουργία, η Ουκρανία εντοπίζει και παρακολουθεί με επιτυχία αυτέ τι απειλέ από τα ρωσικά drones. Παρά του σχετικά μέτριου κινητήρε των ρωσικών ντρόνων Σκαμικαζή, αυτά εκπέμπουν σημαντικό θόρυβο, καθιστώντα τα ανιχνεύσιμα μέσω αυτού του προηγμένου συστήματο επιτήρηση. Μετά τον εντοπισμό, κινητέ ουκρανικέ ομάδε αεράμινε, εξοπλισμένε με αντιαεροπορικά όπλα, με τη μορφή πολυβόλων και MANPADS, αναπτύσσονται προ την κατεύθυνση τη προσέγγιση των ρωσικών επιθετικών ντρόνων. Αυτή η προληπτική προσέγγιση έχει αποδειχθεί καθοριστική για την ενίσχυση τη αμυντική τάση τη Ουκρανία. Έναντι των εξελισσόμενων προκλήσεων ασφαλεία, ιδιαίτερα εν ώψη των ασύμετρων απειλών που δημιουργούνται από τα ρωσικά ντρόουν. Το ΝΑΤΟ διερευνά άμεσα οικονομικά αποδοτικά μέτρα για την αντιμετώπιση των επιθετικών ντρόουν, ενώ οι χώρε τη Συμμαχία εξετάζουν μακροπρόθεσμε επενδύσει σε πλατφόρμε έγκαιρη προειδοποίηση. Η Συμμαχία σχεδιάζει να πραγματοποιήσει δοκιμέ μια παραλλαγή αυτού του συστήματο για να το αναπτύξει ενδεχομένω σε συγκεκριμένε τοποθεσίε εντό τη Συμμαχία. Ο Ουκρανικό πόλεμο έχει αναδείξει την τεράστια σημασία του εναέριου πολέμου. Τόσο η Ρωσία όσο και η Ουκρανία χρησιμοποιούν μαζικά μη επανδρομένα εναέρια οχήματα για να πλήξουν στρατηγικέ υποδομέ και αυτό πλέον είναι μια πραγματικότητα. Το γεγονό ότι το ΝΑΤΟ θα υιοθετήσει παρόμοια μέθοδο με αυτή των χιλιάδων διασπαρμένων ακουστικών αισθητήρων στην επικράτεια τη χώρα από του Ουκρανού για έγκαιρο εντοπισμό και εύκαιρη αντιμετώπιση των ρωσικών ντρόνων και πυράβλων, και να σκέψει για ανάλογη ενέργεια τη χώρα μα σε ευρώ και ενισχιά σε πρώτο χρόνο. Το κόστο αγορά του άλλωστε είναι χαμηλό. 2.500 αισθητήρε κοστίζουν 950.000 δολάρια ΗΠΑ συγκριτικά με το αποτέλεσμά του. Περί το να τονίσουμε τη σπουδαιότητα αυτή τη μεθόδου, ειδικά για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, έναντι των τουρκικών μια επανδρομένων εναερίων οχημάτων, τα οποία η αμυντική βιομηχανία τη γειτονική χώρα κατασκευάζει πλέον μαζικά. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερε εξελίξει, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μα.